Κύριε Σχοιρή, καλησπέρα σας. Απόψε αυτοπροσώπος, φιλοξενούμενος, ένας συμπολίτης μας, συνέλληνας, που δεν είναι χιώτης. Δεν είναι χιώτης. Δεν είναι χιώτης και δεν είναι και εξωγήινος. Πολύ καλά. Κώστας Παϊτέρης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζούμα, για τη φιλοξενία, για την ανούρα που μου δίνεται να πω κάποια πράγματα, να γνωριστούμε καλύτερα. Ξέρεις, είπα δεν είναι εξωγήινος, γιατί θα στο έχουν πει και άλλες φορές. Λέει, δεν φαίνεται πως είναι έτσι γκάνδος, λέει. Ναι, μου το έχουν πει. Στο έχουν πει αυτό. Μου το έχουν πει. Είναι και αυτό τα όμορφα της ζωής που συμβαίνουν. Ναι. Και σε μικρή ηλικία και σε μεγαλύτερη τώρα που είμαι. Μου το έχουν πει. Ο Κώστας Παϊτέρης βρέθηκε στο νησί μας για μερικές μέρες ως εκπρόσωπος, πρόεδρος των διαμεσολαβητών, θα πούμε τι είναι αυτή, τον Ρωμά, είναι τσιγκάνος ο ίδιος, Ρωμά όπως είναι η επίσημη, η τυπική ονομασία, αλλά και το τσιγκάνος εμένα μου αρέσει πολύ, δεν είναι, το θεωρώ... Και εμάς μας αρέσει. Σας αρέσει. Θα σας πω κιόλας για τον όρο Ρωμά, αν μου δώσετε δυνατότητα. Βεβαίως. Κύριε Τζούμα μου, εμείς οι Έλληνες τσιγκάνοι τον όρο Ρωμά δεν τον αποδεχόμαστε εύκολα. Ναι. Ο κόσμος μας ξέρει Αθήγκανους, Αιγύπτιους, τσιγκάνους. Ναι, ναι. Ο όρος Ρωμά είναι ξενόφερτος κυρίως από το 2012 και έπειτα λόγω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Για να δώσουμε κάτι. Όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Το Αιγύπτιος έχει σχέση με το Αιγύπτιος, επειδή νομίζω ότι είναι από εκεί. Να πούμε ότι οι τσιγκάνοι έχουν έρθει από την Ινδία. Κοιτάξτε να δείτε, οι μελέτες και οι ιστορικοί λένε ότι είναι κυρίως μέσα από την γλώσσα, ότι είναι αρχαία σαγκριτικά. Ναι, ναι. Είναι μια ινδοευρωπαϊκή γλώσσα. Οι πηγές τοποθετούνται ότι είναι σε μια περιοχή περίπου κάστα στη χώρα της Ινδίας. Στην Ινδία. Και μέσα στα πλαίσια του... Η πρώτη καταγραφή έχει γίνει στο Βυζάντιο. Ναι. Ότι είναι αυτοί οι τσιγκάνοι κλπ. Αυτό ήθελα να σας πω, ότι λένε οι μελέτες ιστορικοί και Έλληνες και από το εξωτερικό Ευρωπαίοι κυρίως, ότι στα πλαίσια της εποχής του Μεγάλου Αλεξάνδρου κατάφεραν και διασορπήθηκαν σε όλο τον κόσμο. Ναι, ναι. Αποκτώντας ρίζες από τον κάθε τόπο και κυρίως μπορώ να πω ότι εμείς οι Έλληνες τσιγκάνοι έχουμε ρίζες από τη Μικρασία. Mm-hmm. Εξού και ήρθε μεγάλο κύμα εδώ πέρα. Είχαμε γηγενείς τσιγκάνους από τον 8ο και 9ο αιώνα και αυτό το έχουν παρατηρήσει στο Χάνδακα. Είναι μια παλιά ιστορία. Και έχουμε ρουμάνικα φύλλα από τη Μολδοβλαχιά. Είναι τσιγκάνοι που έχουν έρθει. Κύριε Παϊτέρη, άλλοι σας υπολογίζουν για 150.000, άλλοι για 300.000. Πόσοι περίπου είσαστε? Κύριε Τζούμα μου, δεν έχει γίνει ποτέ καταγραφή. Δεν έχει γίνει, και δεν θα γίνει ποτέ καταγραφή. Γιατί δεν το θέλουμε εμείς οι ίδιοι. Είμαστε Έλληνες. Δεν θέλετε να γίνει. Ναι. Καταγραφόμαστε όπως καταγράφεται ο υπόλοιπος ελληνικός πληθυσμός. Ναι. Οι εκτιμήσεις και μέσω από τα συλλογικά όργανα που υπάρχουν. Ναι. Λένε ότι είναι από 250.000 μέχρι 350.000. Να πούμε ότι οι ξεχωριστές κοινότητες, με συγχωρείς Κώστα, με εθνικότητα, δηλαδή τσιγκάνοι Αλβανοί για παράδειγμα, έτσι, με εθνικότητα έχουμε στην Αλβανία, στη Ρουμανία, στην Ουγγαρία, στη Βουλγαρία, στη Σερβία, στην Ισπανία, στη Σλοβακία, στην Γαλλία, στην Τουρκία και στην Ελλάδα, τους Έλληνες τσιγκάνους, οι οποίοι είναι τόσο αγαπητοί. Εγώ θυμάμαι και στο στρατό έχω κάνει παρέα με αδέλφια σου εκεί. Πάντα καλά παιδιά και πάντα γεμάτα φιλότιμο και με μια έτσι, μια ιδιομορφία η οποία είναι όμορφη. Δηλαδή, έχετε κάποια στοιχεία τα οποία μέχρι σήμερα τα κρατάτε. Ένα από αυτά είναι η γλώσσα. Το μόνο πολιτιστικό στοιχείο που διαφέρει με ένα τσιγκάνο από μη τσιγκάνο είναι η γλώσσα. Λίδες. Τα ήθη και τα έθιμα είναι ακριβώς. Προσαρμόζεται απευθείας ο τσιγκάνος. Και η θρησκεία. Τα ήθη και τα έθιμα, μου επιτρέπετε κύριε Γιάννη, είναι ό,τι έκανε η ευρύτερη κοινωνία πριν 30 και 40 χρόνια στην επαρχία. Το έθιμο του γάμου, το έθιμο της παρθενιάς, το έθιμο
η οικογένεια έχει πολλά παιδιά, ναι. Ο πατέρας να είναι η κολόνα του σπιτιού. Ναι. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Η μόνη μας διαφορά, ας το πούμε, είναι μόνο η γλώσσα η οποία μεταδίδεται προφορικά από γενιά σε γενιά, ναι. Με αποτέλεσμα... Είναι Κώστα γραπτή αυτή η γλώσσα? Όχι, δεν είναι γραπτή. Έχουν κάνει προσπάθειες τα παλαιότερα χρόνια οι Σλάβοι κυρίως από την Γιουγκοσλαβία να το αποτυπώσουν με λατινικούς χαρακτήρες. Στην ουσία όμως στην πράξη δεν είναι, αποτυπώνονται οι φθόγγοι και οι θύφθοντες. Ξέρεις τι λένε οι ανθρωπολόγοι, θα έχεις ακούσει Κώστα, έτσι, ότι μια γλώσσα η οποία δεν έχει γραφτεί, δεν έχει γραφεί, είναι καταδικασμένη να εξαφανιστεί κάποια στιγμή. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Και λόγω ότι από τη μία έχει τα υπέρ και τα καλά, κυρίως μέσα με την εκπαίδευση, όταν ο άνθρωπος κοινωνικοποιείται και ειδικότερα το παιδί ο Τσιγκάνος, ο παππούς ξέρει 1000 λέξεις. Ναι. Ο μπαμπάς ξέρει 500. Το παιδί που συναστρέφεται με την υπόλοιπη κοινωνία ξέρει 100. Ναι. Η επόμενη γενιά θα ξέρει 50. Παντρεύεστε μεταξύ σας μόνο, όχι, ή είναι μύθος? Όχι. Είναι ένας μεγάλος μύθος. Είναι μύθος. Που εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει καταρριφθεί. Έχουμε. Πώς μπορώ να το εξηγήσω? Όχι, μόνο είναι μύθος. Δεν είναι. Όχι, είναι μύθος γιατί στα μεγάλα αστικοποιημένα κέντρα τσιγκάνοι υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Βεβαίως. Και τσιγκάνοι υπάρχουν και σε όλο τον κόσμο. Και μου δόθηκαν μέσα από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα να συναντήσω Αμερικάνο τσιγκάνο, Αυστραλό τσιγκάνο, Ιάπωνα τσιγκάνο. Ναι. Οι κλειστές κοινωνίες, δυστυχώς έχουμε ακόμα κλειστές κοινωνίες σε κάποια σημεία της Ελλάδας που παντρεύονται μεταξύ τους. Στα αστικοποιημένα κέντρα. Ο γάμος σε μικρή ηλικία ισχύει? Βεβαίως ισχύει. Είναι ένα γεγονός το οποίο μας θλίβει και είναι ένα γεγονός το οποίο το έχουμε εντοπίσει εδώ και χρόνια και συνεργαζόμαστε με τους αρμόδιους φορείς να προσπαθήσουμε να το εξαλείψουμε μέσα από την εκπαίδευση. Είναι το κλειδί της επιτυχίας. Δυστυχώς όμως στις κλειστές κοινωνίες εξακολουθεί να υπάρχει. Ναι. Εξακολουθεί να ισχύει. Μάλιστα. Γίνεται με συνένεση ή είναι από πριν κλεισμένο το ραντεβού? Κοιτάξτε να δείτε, όταν σε μια κλειστή κοινωνία δεν έχουν θετικά πρότυπα, τα οποία τα θετικά πρότυπα δημιουργούνται κυρίως πάλι θα βάλω το θέμα της εκπαίδευσης, συνήθως τα σόγια οικογένειες παρεμβαίνουν από πολύ μικρή ηλικία στα παιδιά και είναι πολύ σημαντικό να ξέρει και ο κόσμος και εσείς ότι το κορίτσι στις κλειστές κοινότητες έχουμε ηλικία παιδί, γυναίκα. Ηλικία εφηβεία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Παιδί, γυναίκα. Γυναίκα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή μόλις βιολογικά το παιδί ακριβώς. Είναι γυναίκα. Είναι γυναίκα. Γι' αυτό βλέπουμε σε κάποιες περιοχές έντονη θνησιμότητα, χαμηλό όριο προσδοκόμενο ζωής και στον άντρα και στη γυναίκα. Δεν έχουν επαφή με τον έξω κόσμο. Mm-hmm. Δεν αντιλαμβάνονται πράγματα που για μας είναι αυτονόητα. Ένα παράδειγμα, το να πάνε σε ένα θέατρο. Μπορεί να το έχουν ακουστά, αλλά δεν καταλαβαίνουν τι είναι. Mm-hmm. Τι είναι σινεμάς. Κινητό δεν έχουν, Κώστα? Βεβαίως έχουν. Άρα από εκεί δεν μπορούν να δουν τα πάντα? Ναι, μπορούν να πάνε, αλλά. Να δούνε. Τα πάντα βλέπουν. Ξέρουν, μπορεί να μην ξέρουν γράμματα, αλλά ξέρουν να χειριστούν το Facebook το κινητό. Μπράβο. Δηλαδή... Ένα τρόπο και να μάθουν γράμματα αυτό το πράγμα. Απ' την άλλη όμως, επειδή. Επεμβαίνει η οικογένεια, έχει στενούς δεσμούς η οικογένεια. Το φρενάρει. Το φρενάρει. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε εδώ, επιτρέψτε μου να πω ότι ο Κώστας ο Παϊτέρης, ο οποίος έχει και διάσημο επώνυμο, δηλαδή, λόγω του. Με τον τραγουδιστή, είναι συγγένεια ή είναι. Είναι συγγένεια, είναι ξάδερφος του πατέρα. Ξάδερφος του πατέρα, ναι. Λοιπόν, αυτός είναι βέβαια μια άλλη ιστορία. Έχει καλλιτεχνική πορεία. Ακριβώς. Ο Κώστας δεν έχει καλλιτεχνική πορεία. Έχει. Τι να πω τώρα. Έκανες και αντιδήμαρχος κάποια στιγμή? Ναι, με τιμήσανε στην πολιτική. Στην Αγία Βαρβάρα. Ναι, στην Αγία Βαρβάρα από το 2002 μέχρι το 2013 που παραιτήθηκα. Ήμουνα δημοτικός σύμβουλος για 3 τετραετίες. Επιτρέψτε μου να πω. Με τιμήσανε οι φίλοι μου συμπολίτες μου και τσιγκάνοι και μη τσιγκάνοι. Και τσιγκάνοι και μη τσιγκάνοι. Προσπάθησα να εκτελέσω λοιπόν, τα καθήκοντά μου προς τους συμπολίτες. Ο κύριος που έχω σήμερα φιλοξενούμενος, ο κύριος Κώστας Παϊτέρης, είναι επιστημονικός συνεργάτης του Εθνικού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Είναι συνεργάτης της Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνική Δεξιότητα των Ρωμά. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων, θες να μιλήσω Ρωμά, Τσιγκάνων Διαμεσολαβητών και συνεργατών τους. Μάλιστα. Είπαμε Δημοτικός Σύμβουλος στην Αγία Βαρβάρα, αντιδήμαρχος, εργαζόμενος σε κατασκευαστική εταιρεία, συνεργάτης περιφερειών, σήμερα πρόεδρος των Ελλήνων Τσιγκάνων Διαμεσολαβητών.
έχει ένα πολύ πολύ βαρύ βιογραφικό και μεγάλη δραστηριότητα και βρέθηκε στοιχείο γιατί. Ναι. Γιατί έχουμε τσιγκάνους. Ακριβώς. Πόσοι περίπου είναι, Κώστα? Κοιτάξτε, να δει, εκτιμήσεις και συζητήσεις που έκανα με την τοπική αρχή και τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Πατερημό, ναι, τον κύριο Γιώργο, εξαιρετικός άνθρωπος και θέλω να τον ευχαριστήσω και δημόσια. Και από τις πληροφορίες από τα στελέχη του Κέντρου Κοινωνίας Παραδείγματος Βρωμά που έχει ο Δήμος σας, ναι, είναι περίπου χοντρικά, μπορούσα να πω, 200 άτομα. Μάλιστα. Λιγότερα από 200 άτομα. 180 περίπου, ε. Μάλιστα. Από αυτούς που είναι η μισή ενσωματωμένη. Ενσωματωμένη, να μην το παρεξηγήσουμε, έτσι, εννοώ ότι οι άνθρωποι έχουν μπει σε μια σειρά. Έχουν τη δουλειά τους, έχουν το σπίτι τους, το αυτοκίνητό τους. Πήγανε σχολείο, ξεσχολήσανε, μερικοί είναι και μεγάλης ηλικίας πλέον. Εγώ να σου πω, Κώστα, ότι έχω κάνει ρεπορτάζ και έχω πει και άλλη φορά δημοσίως. Έχω αρκετή εμπειρία, κάποια χρόνια, να μην τα λέμε τώρα. Έχω πάει και σε πολλά σπίτια, έχω πάει και εγώ. Στο λέω και εσένα, δεν έχω δει καθαρότερο σπίτι από ένα τσιγκάνικο τσαντήρι. Χαίρομαι, τι να σου πω. Χαίρομαι που δηλαδή δεν εικόνα. Υπάρχει. Έπεσα σε. Δεν είναι όλοι ίδιοι, αλλά έπεσα σε ένα τσαντήρι. Αυτοί οι τσιγκάνοι μένουν ακόμα στοιχείο. Μάλιστα. Βέβαια έχουν πια σπίτι κλπ. Αλλά μπήκα μέσα και έβγαλε παπούτσια μου για να πω μέσα. Κύριε Γιάννη, να σου πω πραγματικά. Από τη μία χαίρομαι, από την άλλη όμως θλίβομαι γιατί υπάρχουν άνθρωποι συμπολίτες μας που εν έτη 2020 ακόμα σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας ζουν σε τσαντήρι. Ναι, ναι. Χωρίς να απολαμβάνω τα κοινωνικά αγαθά. Πες μου κάτι, Κώστα. Γιατί μένει σε τσαντήρι? Τελικά είναι μύθος ο τσιγκάνος πνίγεται όταν έχει πάνω του τη στέγη, τον καταπιέζει το σπίτι, ή είναι παραμύθι αυτό? Κοιτάξτε να δείτε. Είναι ένας μύθος που προάγει κυρίως το ρομαντισμό, το φολκλωρικό στοιχείο. Ναι, βιολιά. Ότι οι τσιγκάνοι είναι, ναι, αλήτες, ελεύθεροι πουλιά. Ναι. Ότι φοράνε τα κλαρωτά ρούχα, ναι, ότι δεν είναι ικανοί για την εκπαίδευση, ότι δεν μπορούν να ασχοληθούν με δουλειές που κάνει ο υπόλοιπος ελληνικός πληθυσμός, ενώ αντιθέτως έχουμε αποδείξει στην πράξη, έχουμε γιατρούς, δικηγόρους, νοσηλευτικό προσωπικό, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, παιδαγωγούς, γιατρούς, εκπαιδευτικούς, των οποίων τις υπηρεσίες τις απολαμβάνουν όλοι οι συμπολίτες μας, είτε είναι τσιγκάνοι είτε μη τσιγκάνοι, σε όλη τη χώρα. Και είναι πάρα πολύ τσιγκάνοι, αν μου επιτρέπετε, είναι βασικό και πρέπει να το ξέρετε κι εσείς, αλλά και ο υπόλοιπος κόσμος μας παρακολουθεί. Είναι το εξής. Ότι υπάρχουν τσιγκάνοι οι φανεροί και οι αφανείς. Τι εννοώ? Έρχομαι στην προηγούμενη ερώτηση για το πόσο περίπου μπορεί να είναι τσιγκάνοι, κύριε Γιάννη μου. Όταν τα παιδιά σπουδάζουν και έχουν μια επαγγελματική καταξίωση, μέχρι και συνταγματάρχη του Ελληνικού Στρατού είναι Έλληνας και τσιγκάνος. Βεβαίως, ναι, ναι. Γιατί να μην είναι? Έχουμε πολλούς δημοτικούς συμβούλους, έχουμε και βουλευτή, ναι, και στην περασμένη Βουλή και στη σημερινή Βουλή, ναι, οποίοι αυτό που θέλω να σας περάσω είναι το εξής. Όσο ανεβαίνει το εκπαιδευτικό του επίπεδο και καταξιώνουν επαγγελματικά, οι άνθρωποι δεν βγαίνουν την ταμπέλα ότι είναι τσιγκάνοι. Μάλιστα. Κρύβουν αυτή την ταυτότητα. Το κρύβουν. Ενώ οι φανεροί τσιγκάνοι είναι οι τσιγκάνοι που ζουν σε καταβλισμούς, είναι οι άνθρωποι που βλέπουμε ορατά ο υπόλοιπος πληθυσμός. Αυτό που λες είναι μια μεγάλη αλήθεια. Το έχω δει και στοιχείο ότι μετά από μια, δυο, τρεις γενιές, άλλος θέλει να ξεχαστεί ότι ήταν τσιγκάνος, γιατί... Υπάρχει το στερεότυπο, η υποκατάληψη, ο στιγματισμός. Ναι. Τι θα γίνει όμως, ένα λεπτό, αυτό σημαίνει ότι... Όταν κρύβεις κάτι, σιγά σιγά αυτό εξαλείφεται, άρα ενσωματώνεται. Δηλαδή, θέλω να μου πεις ευθέως, η τσιγκάνη επιδιώκεται να ξεχωρίζεται, να συνεχίζεται να ξεχωρίζεται ή να γίνεται ένα με την κοινωνία, να ενσωματωθείτε και μόνο ίσως το επώνυμο κάποια στιγμή να θυμίζει ότι είναι... Εμείς δεν θέλουμε να ξεχωρίζουμε.
κανένας Τσιγκάνος στην Ελλάδα. Εμείς θέλουμε να ενταχθούμε στην κοινωνία, να αποτελούμε όπως είμαστε. Ναι. Ενεργό κομμάτι της κοινωνίας, με τη συμμετοχή μας, με τη συνεργασία μας, να υπάρχει πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά, τις υπηρεσίες, αλλά να είμαστε και στις υποχρεώσεις μας. Εμείς η δική μας η οργάνωση, η Ένωση Ελλήνων Ρωμά Διαμεσολαβητών και συνεργατών τους, πηγαίνουμε σε χώρους, οικισμούς, καταβλισμούς, μιλάμε εκπαιδευτικούς, δήμους, περιφερειάρχες, υπουργεία, υπηρεσίες, οργανώσεις και μαθαίνουμε τους Τσιγκάνους πρώτα υποχρεώσεις και μετά δικαιώματα. Να καταλάβει και ο κόσμος. Υπάρχει μια ομάδα σήμερα διαμεσολαβητών. Ο κύριος από εδώ είναι ο πρόεδρος τους. Μάλιστα. Μάλιστα, έχουμε την τιμή να μιλάμε μαζί του. Εγώ έχω την τιμή να οι οποίοι τι κάνουν. Μεσολαβούν ως τσιγκάνοι που είναι μεταξύ των τσιγκάνων οι οποίοι ζουν στα βουνά και στα γκράβαρα. Ας το πούμε έτσι. Ας το πούμε έτσι, ναι. Και θέλουν να τους προσεγγίσουν, γιατί αυτό γίνεται πολύ πιο εύκολα. Άμα είναι δικό σου άνθρωπος, σε προσεγγίζει πιο εύκολα. Για να τους εντάξουν στην κοινωνία. Αυτό. Ακριβώς. Κάνουν. Η ουσία των πραγμάτων είναι ότι εμείς, κύριε Γιάννη, μου. Πόσα χρόνια είσαι κάτι από τη δουλειά, δεν είναι ακριβώς δουλειά, είναι πόσα χρόνια είσαι σε αυτό το. Εγώ θεωρώ και το έχω πει και δημόσια συνέδρια ότι εγώ είναι κάτι που το κάνω. Καταλαβαίνω. Με την ψυχή μου. Είναι λειτουργήμα για μας. Θέλω πόσα χρόνια το κάνεις, αυτό με ενδιαφέρει. Κοιτάξτε, το 1999 εκπαιδευτήκαμε από τη Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης ως mediator διαμεσολαβητές. Το 99. Ναι. Το 2006 η ελληνική κυβέρνηση. Μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμόρφωσε τα ιατροκοινωνικά κέντρα. Άρα έχεις 20 χρόνια. Εγώ αυτό με ενδιαφέρει. Μάλιστα. Να πηδήξω γρήγορα. Ναι, 20 χρόνια. Χρόνια. Έχεις δει στα 20 χρόνια αυτά Κώστα διαφορά. Δηλαδή έχεις δει ότι. Αυτό θέλω να σας πω. Εκεί θέλω να φτάσω. Το 12 εκπαιδευτήκαμε ξανά με επιμόρφωση. Εκπαιδευτήκαν περισσότερα παιδιά από την Ελλάδα το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ναι. Εξού και μπήκαμε στη διαδικασία εμείς να μπορέσουμε να δικτυωθούμε και έχουμε 174 μέλη. Με εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλης της ειδικότητας, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Ναι. Έχω δει λοιπόν, κύριε Γιάννη μου, κοινωνίες να αλλάζουν, περιοχές να αλλάζουν, αντιλήψεις εκπαιδευτικών να αλλάζουν, αντιλήψεις τοπικής αυτοδιοίκησης να αλλάζουν, αντιλήψεις τοπικής κοινωνίας να αλλάζουν, γιατί ο κόσμος, όταν υπάρχει ο φόβος και δεν το ξέρει κάτι, έτσι, λογικό είναι να είναι αμυντικός και να υπάρχουν τα στερεότυπα σε μεγάλο βαθμό και προκαταλήψεις. Τους ίδιους τους Τσιγκάνους να τους πείθουμε και να αλλάζουν ότι η προτεραιότητα στη ζωή, πέρα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κάθε άνθρωπος, είναι η εκπαίδευση των παιδιών. Για να μπορείς να έχεις εκπαίδευση, να διεκδικήσεις τα δικαιώματά σου, αλλά και να τηρήσεις υποχρεώσεις. Ένα λεπτό. Στα 20 χρόνια μέσα, γιατί έχω και εγώ μια εμπειρία σε αυτό, πριν 20 χρόνια, ίσως και παραπάνω, 25, θα άκουγες ένα γονιό να πει: δεν θέλω να πάνε τα παιδιά μου με τα τσιγκανάκια στην τάξη, στην ίδια τάξη. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή δεν το άκους. Είναι κατάκτηση αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι κατάκτηση θα και τη κοινωνία και των τσιγκάνων. Συμφωνώ. Για να μην τα μηδενίζουμε όλα. Όχι, δεν μηδενίζω τίποτα. Και πολλές φορές και του συλλόγου γονέων και κοιτάμε. Γιατί αν μάθουν γράμματα. Και του συλλόγου διδασκόντων και του φορέων τη τοπική κοινωνία και πολλές φορές τη δημοτική αρχή. Και μέσω προγραμμάτων εθνικά ή ευρωπαϊκά, αλλά κυρίως θα πρέπει να τονίσω το εξής. Ήρθα στοιχείο γιατί είμαι συνεργάτης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, πρόγραμμα εκπαίδευση παιδιών Ρωμά. Είναι ένα πρόγραμμα που δυστυχώς δεν έχει συνέχιση και το έχω πει και δημόσια εκεί που πρέπει. Είναι μια προσπάθεια που το 1999 ξεκίνησε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων από τον κύριο Γκόντοφ. Σήμερα αυτό το πρόγραμμα το υλοποιεί το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με όλα τα πανεπιστήμια της χώρας. Επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο κ. Παρθένης Χρήστος, σε συνεργασία με την Πανεπιστήμιο Αιγαίου, την κυρία Σκούρτου Ελένη. Τι κάνει αυτό το πρόγραμμα. Τι κάνει αυτό το πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα, εντάξει, σας λέω, έχει μια ποικιλία δράσεων και ενεργειών. Καταρχήν, τηλεφώνεται σε κάθε περιοχή παρέμβασης, πρέπει να έχει κάποια σχολεία. Πρωτοβάθμια κυρίως και κυρίως μέχρι την υποχρεωτική εκπαίδευση. Νηπιαγωγείο, δημοτικά, γυμνάσιο. Τι εννοείς, σχολεία ξεχωριστά. Όχι, δεν, άλλο θέλω να πω, συγχωρέστε με.
Καταρχήν το πρόγραμμα σε κάθε περιοχή που έχει σχολεία παρέμβασης, δηλαδή αν έχετε εσείς 10 σχολεία, εκεί που φοιτούν περισσότερα παιδιά Ρωμά, ναι, στηρίζει τα σχολεία. Ναι. Όχι μόνο επειδή φοιτούν τα τσιγκανάκια, ναι, στηρίζει όλο το σχολείο. Όλο το σχολείο. Παρέχει υλικό εκπαιδευτικό για τους δασκάλους, ναι, ενισχύει τα σχολεία με υλικοτεχνική υποδομή και παρέχει κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο, ναι, διαμεσολαβητή. Κάνει το μειονέκτημα. Επέτρεψε μου την πλεονέκτημα. Το κάνει πλεονέκτημα. Δεν είναι μειονέκτημα, το κάνει πλεονέκτημα. Εκπαιδευτικό και ψυχοτή. Δηλαδή, αν έχει τσιγκανάκι, το σχολείο έχει πλεονέκτημα. Αν έχει τσιγκανάκι. Αυτό ναι, που έτσι δεν είναι. Ας το πάρουμε έτσι, αλλά κατ' ουσίαν είναι ότι ενισχύουμε τα σχολεία, ναι, για να καθησυχάσουμε τον κόσμο, mm-hmm, ότι μπορούμε να τα ενισχύσουμε τοπική κοινωνία, ότι η εκπαίδευση, έχουν δικαίωμα όλοι οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση. Και το βασικό είναι ότι υπάρχουν δράσεις όπως είναι η σύνδεση σχολή, οικογένειας και κοινωνίας. Mm. Σαφώς θέλουμε τη συνεργασία της Δημοτικής Αρχιευτικής. Σαφώς θέλουμε τη συνεργασία των κέντρων κοινότητας παρατημάτων Ρωμά, ναι, τα οποία έχουμε 50 στη χώρα. Κατάλαβα. Και αυτό το πρόγραμμα θα είναι τριετής. Έτσι. Δυστυχώς σας είπα και στην αρχή ότι δεν είναι συνεχόμενη δράση, κάτι που έχει ανάγκη. Και έχει και πάρα πολύ δουλειά, αντιλαμβάνομαι. Είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου, ναι, Παιδείας και ευελπιστούμε ερχόμενος εδώ στην Χίο, mm-hmm, να ενημερώσω τη Δημοτική Αρχή ότι πρόκειται να γίνει αυτό το πρόγραμμα, να ενημερώσω το Κέντρο Κοινότητας, ναι, που θέλουμε τη συνεργασία, ναι, τους, να βρούμε υποψήφιους συνεργάτες, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν κάτι στο πρόγραμμα. Προεδρεύει σήμερα των διαμεσολαβητών. Άρα έχει επαφή με πόσους, πώς την πίεσατε περίπου, 100, πόσοι. 174 άτομα από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. 174 άτομα. Μάλιστα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Ερωτήματα σκληρά. Πώς θα εξαλειφθεί η ζητιανιά. Πώς. Σήμερα το βλέπεις το παιδάκι να ζητιανεύει. Δηλαδή, λες και το έχουν βάλει στο DNA του, δηλαδή. Να το έχει το χέρι απλωμένο. Και την άλλη μέρα να προσπαθεί να πάει σχολείο. Δηλαδή, κοιτάξτε, πόσο εύκολο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα. Αυτό ακριβώς συζητάγαμε με τα παιδιά του Κέντρου Κοινότητας παράδειγμα της Ρωμά, της Χίου. Είναι κάτι που μας στεναχωρά. Είναι κάτι που προσπαθούμε να μιλήσουμε στους γονείς. Ναι. Ότι αναφέρει το δικαίωμα είναι εκπαίδευση. Είναι υποχρέωση να πάει το παιδί σχολείο. Καταλαβαίνουν οι γονείς. Πολλές φορές ναι, πολλές φορές όχι. Και όχι. Γι' αυτό το πρόγραμμα προσπαθεί να εκπαιδεύσει τους γονείς με τμήματα εκπαίδευσης ενηλίκων σε διάφορες θεματικές. Συμβουλευτική. Λοιπόν, είναι δύσκολο πράγμα. Θα σου πω όμως το εξής. Το έχω πει δημόσια και δεν φοβάμαι για αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι οι νόμοι πρέπει να εφαρμοστούν για όλους. Τι εννοείς? Θα σου πω ένα παράδειγμα. Η εισαγγελέα στην Ξάνθη, ναι, έχει δημοσιευτεί. Ναι. Η γυναίκα αντιλήφθηκε τι συμβαίνει στην περιοχή και πέρα προς τη μήνη της. Ναι. Πρόσφατα το διάβασα και ενημερώθηκα εγώ. Παίρνει τα παιδάκια, έπεισε τοπικές αρχές στην περιφέρεια, έβαλε πουλμανάκι, παίρνει τα παιδιά από το καταβλισμό, ναι, και τα πηγαίνει στο σχολείο. Δεν τα αφήνει στον δρόμο να ξεκινήσουν. Ακριβώς. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Για να υπάρχει τα μεγάλη κοινότητα. Πού? Στην Ξάνθη. Ξάνθη, Κομωτινή, ναι, είναι ένα άλλο καθεστώς, με άλλες ιδιαιτερότητες. Εκεί πρέπει να μιλήσουμε διαφορετικά. Ναι, εκεί είναι όντως είναι διαφορετικά. Είναι κάτι που μπορούμε απ' έξω να τα ανοίξουμε. Ας μιλήσουμε πρώτα για την επαιτία. Ναι. Ας πάμε στη είναι, πάμε. Είναι κάτι που θεωρώ ότι πρέπει να εξελιχθεί. Ναι. Είναι κάτι παίζει ρόλο και η κοινωνία. Δηλαδή, να σου το πω κάτι ευθέως. Ναι, εγώ όπως θέλετε. Εάν εμείς δεν δώσουμε χρήματα σε αυτό που σου διανέβει. Μάλιστα. Βοηθάμε. Θεωρώ ναι. Ναι. Όπως αντίστοιχα, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, λυπάμαι που υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι, είναι σαν να δίνουμε χρήματα στο τοξικομάνι. Ναι. Του κάνουμε κακό, δεν του κάνουμε καλό. Ναι. Χίλιες φορές να του πάρουμε κάτι να φάει, ναι, 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 ή να του δώσουμε ένα ρούχο, πάμε να του δώσουμε χρήματα. Άρα λοιπόν, ας πούμε λοιπόν ότι η ζητιανιά είναι κάτι το οποίο θα εξαλειφθεί σιγά σιγά. Όχι μόνο, είναι σχολική διαρροή. Είναι το γεγονός ότι το παιδί δεν έχει το δικαίωμα στη μόρφωση. Το παιδί δεν κινητοποιείται. Το παιδί γίνεται αγρίμι. Ναι. Με αποτέλεσμα το αγρίμι, το νοθεί αύριο μεθαύριο, το παιδί θα γίνει 10-15 χρονών και το παιδάκι αυτό θα εκδηλώσει εγκληματική παραβατική συμπεριφορά. Δεν είναι τυχαίο ότι οι φυλακές ανηλίκων έχουν πάρα πολλά τέτοια παιδάκια. Μάλιστα.
Δεν είναι τυχαίο. Πάμε, είναι, δεν τα λέω εγώ. Οι μελέτες θα λένε και οι επιστήμονες. Βάλω στην εκπαίδευση. Αλλά θέλω να δω τώρα ο τρόπος ζωής που σου βοηθάει. Για παράδειγμα, βλέπεις να. Ονομαδικός τρόπος ζωής. Δεν βοηθάει. Μα πώς θα εξελιχθεί. Έχει περιοριστεί. Κυρίως λόγω ότι δεν υπάρχουν δουλειές και λόγω της κρίσης. Ναι. Όχι μόνο οι τσιγκάνοι κοινότητα. Γιατί οι τσιγκάνοι συνεχίζουν να επιλέγουν. Σου είπα, θα κάνω σκληρές ερωτήσεις. Δεν έχω πρόβλημα. Γιατί επιλέγουν, συνεχίζουν να επιλέγουν εργασίες οι οποίες είναι. Ξέρεις τώρα. Μα δεν έχουν εκπαίδευση, κύριε Γιάννη. Αυτό είναι. Δεν έχουν τεχνική εκπαίδευση. Δεν υπάρχουν δουλειές. Δηλαδή μαζεύει παλιοσίδερα γιατί δεν έχει μάθει να κάνει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το οποίο είναι παράνομη διαδικασία. Επισύν 5 χρόνια. Συγγνώμη, 5.000 πρόστιμο. Μην το λες αυτό γιατί. Όχι. Εδώ ευτυχώς και υπάρχουν. Ευτυχώς. Μα επισύρει ο νόμος το λέει. Συγκάνει και κάνουν ανακύκλωση. Προσέξτε μας. Είναι παράνομη διαδικασία. Αλλά προσέξτε να δείτε. Μην δείτε το δέντρο, δείτε το δάσος. Αν δεν πάει να πάρει σίδερα, μαζέψει σίδερα από τους κάδους οτιδήποτε, που είναι παράνομη διαδικασία, δεν το. Θα κλέψει. Θα κλέψει. Ποιον θα κλέψει. Και το τσιγκάνο θα κλέψει και το μη τσιγκάνο θα κλέψει. Υπάρχει διαφορά. Και το τσιγκάνο θα κλέψει και το μη τσιγκάνο θα κλέψει. Ναι. Δεν είναι θέμα επιλογής, είναι θέμα επιβίωσης. Ναι. Εκεί είναι το ζητούμενο. Ότι θα μπορεί η πολιτεία, θα μπορούν οι περιφέρειες, οι δήμοι, εκεί ερχόμαστε να συζητήσουμε και να βρούμε κοινές λύσεις και με την κοινότητα. Πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να τους εντάξουμε σε ένα πρόγραμμα απασχόλησης, εκπαίδευσης, στέγασης και υγείας. Του αρέσει να μείνει μέσα στον Τάτσουν, να πηγαίνει να κουβαλάει παραγγυλή μια χαλιά και να κοιμάται από κάτω. Έχω δει Τάτσουν, έχω κάνει ρεπορτάζ. Έχω δει Τάτσουν διόροφα. Δεν αντιλέγω. Έχω δει τριόροφα. Δεν αντιλέγω. Του αρέσει αυτός ο τρόπος ζωής ή το κάνει από ανάγκη. Θα θέλει να το αλλάξει. Όταν διαμεσολαβείτε εσείς. Ναι, θα ήθελα να το αλλάξει. Ανάγκη δεν μας έχει πει. Α, ότι, θα θέλει. Ότι. Το γουστάρει. Ότι θέλω να μείνω εδώ. Και κανένας δεν μας έχει πει ποτέ. Ότι δεν θέλω να στείλω τα παιδιά μου σχολείο. Όμως υπάρχει σχολική διαρροή. Πόσο μεγάλη. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν υπάρχει το πρόγραμμα, γιατί είναι μετρήσιμα τα αποτελέσματα, είχαμε φτάσει σε σημείο να ρίξουμε την σχολική διαρροή πανελλαδικά σε όσα σχολεία συνεργαζόμαστε, γιατί δεν είναι όλα τα σχολεία της χώρας. Ναι. Έτσι, το είχαμε ρίξει στο 15-20% την περασμένη φορά του κύκλου εργασίας του Πανεπιστημίου. Τώρα ευελπιστούμε. Μεγάλη υπόθεση. Ναι, σταμάτησε όμως το πρόγραμμα για ένα χρονικό διάστημα, πήγε 80%. Ναι. Α. Ξαφανιστήκανε. Σα πήγανε από πάνω στο. Με αποτέλεσμα, τι γίνεται. Σας λέω ένα θέμα που δεν το έχετε αντιληφθεί ενδεχομένως και πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Πηγαίνουμε στο σχολείο, μιλάμε σύλλογο καθηγητών, σύλλογο γονέων. Τους λέμε ποιες προϋποθέσεις. Είμαστε εδώ, έχουμε επιστημονικό προσωπικό. Ναι. Εγγράφονται τα παιδιά στο σχολείο. Πάνε 30-40 και δεν λέω ότι η περιοχή της Χίου, σε άλλες περιοχές. Σταματάει το πρόγραμμα. Δεν πάμε εμείς, εγώ προσωπικά θα το κάνω όσο έχω δυνάμει. Ναι. Αλλά προσέξτε να δείτε, επίσημα δεν μπορώ να πάω. Ναι. Το αποτέλεσμα ποιο είναι. Βομβαρδίζω το δάσκαλο με παιδιά, με την καλή έννοια το λέω βομβαρδίζω, έτσι. Δεν μπορεί να επιστοριχθεί ο δάσκαλος και σηκώνει τα χέρια ψηλά. Ναι. Και η οικογένεια πρέπει να στηριχθεί με δράσεις. Μετά δεν πάει τον αδερφάκι, δεν πάει το άλλο, μετά γίνεται μπέρδεμα. Ακριβώς. Ναι. Είναι μια αλυσίδα των πραγμάτων. Ναι. Και όπως να. Εκμεταλλεύονται οι τσιγκάνοι τα επιδόματα λιγάκι με τα παιδάκια, με τα. Είναι αλήθεια αυτό, για είναι. Και αυτό είναι αλήθεια. Και αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια, αλλά εγώ θα ήθελα περισσότερους ηλεκτρικούς μηχανισμούς. Ελεκτρικούς μηχανισμούς. Βεβαίως. Ναι. Όταν δεν υπάρχουν ηλεκτρικοί μηχανισμοί, όχι μόνο για το τσιγκάνο, για οποιοδήποτε. Οτιδήποτε, ναι. Θα υπάρχει και. Κύριε Παετέρη, επειδή με ενδιαφέρει, στοιχείο δεν μας ενδιαφέρει πολύ αυτό, γιατί εμείς δεν έχουμε τέτοια. Όχι, δεν έχετε. Αλλά τι γίνεται με τους καταβλητισμούς Ρωμά, οι οποίοι είναι. Δηλαδή, ξέρω ότι υπάρχουν περιοχές που η αστυνομία δεν μπαίνει μέσα. Ναι. Ισχύει. Θέλετε απάντηση. Ναι. Γιατί να μην μπει. Ναι. Γιατί. Τι γιατί. Ξέρω εγώ, μπορεί να φύγει το 100 μετά χωρίς ρόδες. Ας φύγει. Ναι. Δεν μπορεί λίγοι να επιβάλλουν στους πολλούς. Δημοκρατία έχουμε. Η ελληνική αστυνομία θεωρώ ότι κάνει το έργο της καλά. Ένα παράδειγμα να σου πω τώρα ήταν αυτό με τον κορονοϊό. Είχαμε περιοχές που. Γλέντια, ξενέντια. Συμφωνώ μαζί σας. Θα μπορούσαμε όμως να είχαμε και περισσότερα κρούσματα σε όλη την Ελλάδα. Πέρα από τη Λάρισα και την Ξάνθη. Και να σου πω για κάτι το που συζητήσαμε και με θεσμικούς φορείς. Οι τσιγκάνοι δεν μπήκαν σε καμία παραλία. Οι τσιγκάνοι δεν μπήκαν σε κανένα χωριό. Πού έχουν πολλοί τσιγκάνοι. Οι τσιγκάνοι κάτσανε μέσα στην παράγκα, χωρίς νερό, χωρίς αντισηπτικά,
χωρίς μέτρα προστασίας, χωρίς να πηγαίνουν, δεν είχαν και λεφτά, δεν κάνουν και δουλειές ή περιμένουν το τεβάκι, το επίδομα για να ζήσουν με πολλά παιδιά. Και προς τιμή της, εδώ πρέπει να το πω δημόσια, αντιλήφθηκε την κατάσταση ο κύριος Γενικός, ο κύριος Σταμάτης Γεώργιος, και συζητώντας με τον κύριο Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Θεοδωρακάκο, τον Υπουργό, βγάλανε έκτακτη επιχορήγηση 2.350.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, σε 98 δήμους της χώρας, για να πάρουν επιπλέον μέτρα προστασίας σε περιοχές που υπάρχουν οικισμοί καταβλημένοι. Και εδώ έγινε αυτό. Ωραία. Ένας λόγος παραπάνω. Αλλά δεν προκαλέσαν. Ναι, δεν βγήκαμε εμείς και τα καταδικάσαμε αυτά τα πράγματα. Mm. Δεν έγινε όμως, δεν σε το... Όλο το... Εσείς μπαίνετε παντού. Δεν μπαίνουμε παντού. Δεν μπαίνετε παντού. Δεν μπαίνουμε παντού. Εγώ σαν Κώστας μπαίνω παντού σαν διαμεσολαβητές. Αλλά δεν μπαίνουμε παντού. Ενώ δεν ότι... Αλλά η αστυνομία πρέπει να μπει, λες. Εννοείται, είναι, μα... ξεχωρίζουμε πολίτες. Η αστυνομία προστατεύει όλο τον πληθυσμό. Βεβαίως, δεν το ξεχωρίζουμε. Λέω εννοείται ότι η αστυνομία πρέπει να μπει. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Γιάννη μου, γίνεται ένα μάτς, τυχαία λέω της ομάδας, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακός ΑΕΚ ή Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ωραία. Έχουμε 5.000 αστυνομικούς να φυλάνε τον κόσμο. 5.000 αστυνομικούς. Θεωρείτε ότι μια περιοχή, όσο και τσιγκάνουν, 5-10.000 δεν είναι όλοι παραβατικοί. Ναι, βέβαια δεν είναι παραβατικοί όλοι. Προς Θεού. Να είναι 3 στενά, 4 στενά. Άμα τους μπλοκάρουν, δεν είμαι αστυνομικός. Δεν το συζητάμε για αστυνομία όταν θέλει κάνει τη δουλειά. Αν θέλει την κάνει δηλαδή. Βέβαια, δεν το συζητάμε. Θεωρώ αυτό. Ότι την κάνει. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δεν θεωρώ ότι. Έχετε αστυνομικούς τσιγκάνους. Βεβαίως υπάρχουν. Βεβαίως, ναι. Και στην ομάδα Δίας και βαθμοφόρους και αξιωματικούς, ναι, ναι, οι οποίοι προφανώς οι άνθρωποι το λένε. Καταλαβαίνουμε το επίθετο, καταλαβαίνουμε από τις περιοχές που είναι. Οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους, ναι, 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 προς όλους σωστά, έτσι, προς Θεού. Και για μας, αν θέλετε, είναι ένα καμάρι, είναι μια τιμή, ένα αθλητικό πρότυπο και λέμε, αφού μπορεί και ο τάδε, θα γίνει και, και γυναίκες. Πολύ σημαντικό γυναίκες. Ναι. Αν μιλάγαμε για τις γυναίκες πριν 20 χρόνια, θα λέγαμε ότι το κύριο στερεότυπο είναι να μάθουν νοικοκυριό από τις οικογένειές τους, ναι, να κρατήσουν την τιμή τους, ειδικότερα στις μικρές κλειστές τοπικές κοινωνίες και μέχρι εκεί. Και όσο πάνε σχολείο και μέχρι γυμνάσιο, καλό είναι να μάθουμε τα γράμματα. Τώρα όμως έχεις κοινωνιολόγο, κοινωνικό λειτουργό, νοσηλεύτρια, γιατρό, δικηγόρο, συνεργάτης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης Καταπολέμησης της Φτώχειας, η κυρία Καραγιάννη Αλεξάνδρα είναι νομικός. Ναι. Υποψήφοι βουλευτές, όπως ήταν η κυρία Μαρία Τσαμπάζη με το ΣΥΡΙΖΑ, εκλεγμένη περιφερειακό σύμβουλος η κυρία Μαρία Ζέρβα και πάρα πολλοί. Τα ξέρεις τώρα εσύ αυτά, αλλά εγώ θέλω να τα ακούσουν οι τηλεθεατές. Τσιγκάνι. Μάλιστα. Τσιγκάνι. Τσάρλι Τσάπλιν. Ναι, εγώ τα ξέρω αυτά. Γιώργο Μπλίνερ. Μάλιστα. Ναι. Καλά, Κώστας ο Χατζής. Χθες τον είχε ένα ρεπορτάζ στο ΕΡΤ. Ο συνεπώνυμος ο Βασίλης ο Παϊτέρης. Μάλιστα. Ελένη Βιτάλη. Μάλιστα. Ε? Μάλιστα. Καλά, δεν αφήνω τα Αγγελόπουλους κλπ. Εννοείται, είναι η τριάδα. Η τριάδα για μας και για τον υπόλοιπο. Για πες και η τριάδα. Είναι Καζαντζίδης, Αγγελόπουλος και ο συγχωρεμένος Στράτος ο Διονυσίου. Ναι. Από άντρες, έτσι. Η Αγία Τριάς. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Είναι δύσκολη. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολο. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Γιάννη, θεωρώ ότι για όλα υπάρχουν λύσεις. Τουλάχιστον, ναι, αυτά έχω μάθει στο σχολείο. Ναι. Αρκεί να δουλέψεις και αρκεί να υπάρχει συνεργασία από όλους τους φορείς. Θα πρέπει να σας πω ότι το πρόβλημα των τσιγκάνων ή οποιοδήποτε δεν είναι μόνο πρόβλημα μόνο της μιας κοινωνικής ομάδας. Υπάρχουν πολλά κοινά σημεία, αυτό που είπα και στον Αντιδήμαρχο και χτες που είπα και στα παιδιά. Να βρούμε τα σημεία που μας ενώνουν και όχι να επενδύουμε στα σημεία που μας χωρίζουν. Θα ενισχύσουμε τη διαφορά. Καλός ή κακός, παιδιά γεννούνται, φέρχονται στον κόσμο. Δεν φταίει κανένα παιδάκι. Θα πρέπει αυτό το παιδάκι, όλοι οι φορείς, όλοι οι φορείς, να επενδύουμε σε αυτό το παιδάκι να κοινωνικοποιηθεί, να πάει στο σχολείο, να πάρει τα εφόδια, να έχει ένα επάγγελμα αύριο, μεθαύριο, έτσι ώστε να είναι χρήσιμο στην κοινωνία. Mm-hmm. Να μην ζει από επιδόματα. Δεν είμαι υπέρ των επιδομάτων. Φυσικά να τα πάρουν οι άνθρωποι που αξίζουν. Αλλά δεν είναι
αν θέλετε, ζωή να ζεις με επιδόματα. Ναι, βέβαια. Η δουλειά δεν είναι μόνο ο μισθός που απολαμβάνεις. Είναι και είναι η αίσθηση του δημιουργώ, η αίσθηση του δίνω, ότι είμαι παραγωγικός, ότι είμαι χρήσιμος στην κοινωνία. Αυτό πρέπει να περάσει. Αυτό προσπαθούμε να τους πούμε. Με επιχειρήματα και με πρακτικό τρόπο. Γιατί έχουμε, όπως σας είπα, έχουμε διαφορετικές τοπικές κοινωνίες, διαφορετικών επιπέδων. Η Χίος είναι ένα από τα μέρη που οι Τσιγκάνοι δεν έχουν προβλήματα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Κοιτάξτε να δείτε, στο βαθμό αυτό μετέφερα και στη Δημοτική Αρχή, στο βαθμό. Πρέπει, και να, την υπάρχει, πρέπει να υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, Κώστα, διόρθωσέ με, πρέπει να υπάρχει μια ή δύο οικογένειες που δεν τους δίνουν σπίτι, διότι το κάνουν το σπίτι σκουπιδότοπο. Μιλάμε ότι. Συμφωνώ. Είναι απίστευτο. Γι' αυτό και πρότεινα στον κύριο Αντιδήμαρχο. Ναι, ότι οι υπόλοιποι όλοι. Μπορούμε να υποστηρίξουμε οποιοδήποτε δράση ή πρόταση έχουν προς το Υπουργείο, ναι, προς την Περιφέρεια και συνεργασία. Πάλι τονίζω τον κύριο Σταμάτη Γιώργο. Είναι ένας άνθρωπος ευαίσθητος. Ναι. Είναι άνθρωπος όχι τον λόγο, αλλά τον έργο, πρακτικός. Θα το αγκαλιάσει. Πού αντιμετωπίζονται τα πολλά προβλήματα, η Χίος δεν είναι από αυτές τις περιοχές. Κοιτάξτε να δείτε, σας είπα ότι υπάρχουν τοπικές κοινωνίες και περιοχές Ελλάδας, οι Δήμοι, που υπάρχουν τεράστια προβλήματα γιατί υπάρχει και μεγάλος πληθυσμός. Mm. Κυρίως τα προβλήματα που λέμε, εγώ δεν είπα, σας είπα, δεν είμαι εκπρόσωπος των Τσιγκάνων, είμαι ένα σωματείο κατ' ουσίαν συνδικαλιστικό οργάνο, κυρίως να βελτιώσω τη παροχή υπηρεσιών προς συμπολίτες και στους. Με τον Βασίλη, που έχουμε πολύ καλή σχέση, τον Βασίλη τον Μπάτσιο, που είναι πρόεδρος της Νομοσπονδίας Συλλόγων Ελλήνων Ρωμά, σε Λάμπασε, και από τους παλαιότερους, από ό,τι έχουμε μάθει, είναι τα προβλήματα εντοπίζονται στέγαση, απασχόληση, εκπαίδευση, υγεία. Το ένα είναι συνάρτηση του αλληλού. Δηλαδή, πηγαίνουμε εμείς σαν πανεπιστήμιο να εντάξουμε παιδί στο σχολείο. Αν το παιδάκι δεν έχει νερό, δεν έχει στέγαση, πώς θα διαβάσει. Αν οι γονείς δεν ξέρουν γράμματα, πώς θα του υποστηρίξουν. Αν το παιδί δεν έχει σταθερή βάση και μετακινείται από εδώ και από εκεί πέρα, τι γράμματα μάθει. Αν το παιδί δεν κάνει εμβολιασμούς, δεν θα είναι επικίνδυνο για την ίδια του υγεία, αλλά κυρίως για τα υπόλοιπα παιδιά. Για τους άλλους. Εννοείται. Άρα θα πρέπει οι δράσεις που σχεδιάζονται και υλοποιούνται να είναι ταυτόχρονα. Θέλω να μου πεις κάτι. Ο βασιλιάς του Τσιγκάνων είναι μύθος. Ναι, είναι μύθος. Είναι μύθος. Το έχω πει και άλλες φορές. Δεν έχετε βασιλιά. Ναι, το έχω πει και άλλες φορές. Έχετε πρόεδρο. Κοιτάξτε, ως Έλληνας πολίτης, γνώρισα από το σχολείο, δεν είμαστε ήδη ηλικία, γνώρισα από το σχολείο τον βασιλιά, τον Γκλίσπουρ. Τον Κωνσταντινό. Λοιπόν, όπως οι υπόλοιποι συνέλληνες. Λοιπόν, με γεια του, με χαρά του, καλά. Εκεί ο άνθρωπος, τώρα να ακούω ότι υπάρχει βασιλιά. Είναι λοιπόν εντάξει, το ξέρω ότι είναι μύθος. Άλλο όμως εγώ ρωτάω, θέλω να το πω αλλού. Είναι μύθος. Ότι οι Τσιγκάνοι είναι υπάκουοι. Δηλαδή, έτσι και μπείτε μέσα στον καταπληκτισμό και πείτε stop. Θα σταματήσουνε. Ναι, υπάρχουν περιπτώσεις που μπήκαμε σε οικισμούς καταπληκτισμού και είπαμε stop και σταματήσανε. Α. Πάντα με επιχειρήματα και παραδείγματα. Ναι, αλλά ακούνε. Ναι, υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν ακούνε. Δεν ακούνε. Είναι μύθος ή δεν είναι ότι γίνονται μετακινήσεις σε ψηφοφόρο, δηλαδή είναι. Κατεβάζουν και δημάρχους και περιφερειάρχες και κυβερνήσεις. Είναι. Σε ένα μεγάλο, σε ένα αρκετό σεβαστό ποσοστό. Είναι. Να σας πω κάτι, κύριε Γιάννη, είναι πολύ ωραία ερώτηση. Πραγματικά δεν την έχω ξαναντήσει έτσι δημόσια. Μα θα σου κάνω ερωτήσεις σκληρές. Όχι, όχι. Αυτή πραγματικά μου δώσατε πολύ καλή πάσα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Ο Τσιγκάνος, άμα πάει να ψηφίσει. Ναι. Γιατί. Ο μικρό κόσμο του είναι από εδώ μέχρι εκεί πέρα. Μέχρι τη γωνία. Γενική εικόνα. Ναι. Γενική εικόνα. Ναι. Δεν σα λέω του αστικοποιημένου Τσιγκάνου, του ψαγμένου. Ναι, ναι, ναι. Πολλοί από αυτού είναι και υποψήφοι με όλα τα κόμματα. Και έτσι. Δεν ξέρουν και τι είναι Τσιγκάνοι. Ακριβώ. Οι άλλοι. Δεν θα πάει να ζητήσει δουλειά. Τι θα ζητήσει τώρα. Δεν έχει προβλέψει θα κάνει αύριο. Όχι να ζητήσει από το χι βουλευτή ή από το χι κόμμα. Μην ξεχνάτε στερεότυπο. Τη ευρύτερη κοινωνία πριν 30 χρόνια, 40 χρόνια, οι γνωστές ταινίες με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και τον Γκόρτσος και ο Μαυρογιαλούρος, τι έκανε η υπόλοιπη κοινωνία. Πηγαίναν σε κάθε βουλευτικό γραφείο, δημιουργήθηκαν κομματικοί στρατοί με την προϋπόθεση τα παιδιά τους οι ίδιοι να μπουν στο δημόσιο.
Δεν κατηγορώ κανέναν. Δεν το έκανε αυτό. Ωραία. Αυτή είναι οτροπία. Ναι, όχι. Έχετε δει πολλούς. Έχει βγει καμιά ειδική ρύθμιση για να μπαίνουν στο δημόσιο. Όχι, βέβαια. Για άλλες κοινωνικές ομάδες καλά κάνουν. Θα ζητήσει λοιπόν 50 ευρώ. Αυτά θα του δώσει, ούτε θα τα ζητήσει. Θεωρεί ότι ο Χ, ψ, ο Μέγα, τον Ατάλο, δώστε αυτά για τον κόπο σου, για τις βενζίνες, αυτό που κάνεις. Δεν το. Δεν συμφωνώ με αυτό. Το καταδικάζω. Καταλαβαίνω τι λες. Και το έχω πει και δημόσια. Όχι μόνο σε τσιγκάνικη κοινότητα. Και σε κόμματα δημόσια, χωρίς να φοβάμαι κανέναν, λέγοντάς τους, μάθετε να διεκδικείτε τα δικαιώματά σας. Ναι. Με το να χρηματιστείς με 40 και 50 ευρώ. Πριν σου κάνω τη συνέντευξη, διάβασα. Ήξερα για τους τσιγκάνους, αλλά διάβασα κι άλλα. Λοιπόν, είδα μια περίπτωση, για παράδειγμα, που πάνε σε ένα καταβλισμό και λένε του δημάρχου πρέπει να γίνει αυτό. Μάλιστα. Και λέει ο δήμαρχος, τους αγγίζεται, διότι εγώ από εδώ βγαίνω. Ισχύει. Ισχύει και αυτό. Όπως υπάρχουν και περιπτώσεις, το ξέρουμε πολύ καλά και προσπαθούμε να πείσουμε τους ανθρώπους ότι υπάρχουν δημάρχοι. Δεν είναι πολλές περιπτώσεις. Μιλάμε τώρα για λίγες. Που λένε ότι εγώ τους γύφτω, τους διώξω από εδώ πέρα. Ωραία. Τους έδιωξες. Από το Δήμο, ας πούμε, Δήμο Κώστας. Κώστας. Δεν λέμε. Ναι. Από το Δήμο Κώστας. Μα εγώ είμαι συνάδελφος μαζί στο σωματείο των Δήμων και κοινοτήτων. Παλαιότερα, συγκεύεται τώρα. Ναι. Έφυγε από τον Κώστα. Δίπλα μου είναι ο Γιάννης. Δίπλα μου είναι η Δήμητρα. Δηλαδή φεύγουν από μένα. Πού θα πάνε. Μεταθέτω το πρόβλημα στο Γιάννη και στη Δήμητρα. Δηλαδή αυτή είναι η συνδελφικότητά μας, σαν δημάρχη, σαν κοινωνία, σαν πολιτεία. Δηλαδή κρύβομαι πίσω από το δάκτυλό μου, δεν μπορώ. Κοιτάξτε, είναι 100 κιλά είμαι. Μπορώ. Δεν μπορώ να κρυφτώ. Αυτό κάνουμε. Δυστυχώς είμαστε πολλές φορές ως κοινωνία, ως ελληνική κοινωνία, ως τσιγκάνοι, ως μη τσιγκάνοι. Και υποκριτές. Μάλιστα. Υπάρχει, Κώστα Παετέρη, υπάρχει κάποιο πρόγραμμα για τις γυναίκες ειδικά, γιατί το θεωρώ. Θεωρώ ότι οι γυναίκες είναι το κλειδί. Δηλαδή... Και εμείς το θεωρούμε αυτό το πράγμα. Το θεωρείς και εσύ. Υπάρχουν πολλά προγράμματα. Γιατί οι γυναίκες, δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτές διαμορφώνουν την προσωπικότητα του παιδιού. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Και αν οι γυναίκες εκεί. Εμείς μέσα από το πρόγραμμα, κύριε Γιάννη, δουλεύουμε κυρίως με τις γυναίκες. Καταρχήν αφουγκραζόμαστε αυτό που θέλουν οι γυναίκες και φτιάχνουμε ανάλογα τμήματα εκπαίδευση ενηλίκων μέσα από συνεργάτες του προγράμματος με συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, με δασκάλους. Όσοι δεν είσαστε μαζί μας από την αρχή, με συγχωρείς Κώστα, να θυμίσω ότι ο Κώστας, ο πατέρης, διευκρίνησε ότι η γυναίκα τσιγκάνα δεν έχει εφηβεία. Είναι παιδί και γυναίκα. Για τον τσιγκάνο. Το σύνηθες. Είναι το σύνηθες. Έχουμε περιπτώσεις κυρίως σε κλειστές κοινωνίες και σε καταβλισμό. Άρα καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο πράγμα είναι να περάσεις εκεί. Βεβαίως είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Είναι κρίμα από το Θεό. Δεν μιλάμε για καταπάτηση ανθρώπινων δικαιωμάτων. Δεν μιλάμε καταπάτηση του φίλου της γυναίκας. Δεν μιλάμε. Τι να πω. Δηλαδή ντρέπομαι δυστυχώς. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε τις οικογένειες. Ότι και το αγόρι χρειάζεται ενίσχυση, δύο φορές όμως το κορίτσι. Η γυναίκα θέλει το παιδί που θα γίνει αύριο με μάνα να περάσει τα μηνύματα κοινωνικοποίησης, άνθρωπος σοβαρός στην κοινωνία, να σέβεται τον συνάνθρωπό του, να διεκδικεί δουλειά. Η γυναίκα, επειδή δόξα του Θεού, σας μιλάω ειλικρινά, χαίρομαι τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια. Έχουμε συναντήσει περιπτώσεις που νιώθουμε μόνο έκπληξη και χαρά. Και χρησιμοποιούμε εντός εισαγωγικών τους ανθρώπους αυτούς ως θετικά πρότυπο για τις υπόλοιπες γυναίκες. Ναι. Κοινωνιολόγος. Ειρήνη Θεοδωροπούλου από τον καταβλισμό Ασπρόπυργο. Νέα ζωή. Από το πουθενά. Σε παράγκα. Κοινωνιολόγος σπούδασε, κοπέλα, είναι διαμεσολαβήτρια στο κέντρο κοινότητας Παράρτημα Ρωμά του Δήμου Ρόδου. Έχουμε πολλά και εσύ είσαι για το παράδειγμα. Όλοι είναι παραδείγματα τα οποία τα βλέπεις μπροστά σου και. Κοιτάξτε, εγώ. Είδες προηγούμενη στιγμή που δεν ήρθαμε ότι με λένε αν είσαι τσιγκάνος και λέει δεν μοιάζει, λέει με τσιγκάνος. Κοιτάξτε, εγώ η προσωπική μου ιστορία ότι εγώ προέρχομαι από μια οικογένεια. Το ότι οφείλω στη ζωή, το ότι έχω κάνει στη ζωή μου, οφείλεται πρωτίστως την οικογένειά μου και κυρίως από τον παππού μου που είναι ακόμα εν ζωή, το Διονύσο Τσατσάνη, τους δασκάλους μου στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Που μόλις μάθαν και ότι ήμουν τσιγκάνος, ακόμα περισσότερο προσπαθούσαν να με βοηθήσουν να μάθουν από μένα και να μάθω από αυτούς. Τους καθηγητές μου τώρα στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, τους συνεργάτες μου
σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας που έλεγα κάποτε από το 12 και 11. Έρχομαι συνέχεια, λέω, στο πανεπιστήμιο και δεν είμαι φοιτητής. Με βλέπουν οι άλλοι φοιτητές και νομίζω ότι είμαι καθηγητής. Και λέω, ρε Κώστα, τι γίνεται. Δηλαδή, ποιος θα το πίστευε ότι μπορώ να μπαίνω στα πανεπιστήμια, να μιλάω με καθηγητές ανώτατους, να συμμετέχω σε μαθήματα μέσα από τον κύριο Παρθένη σε μεταπτυχιακούς και να ρωτάνε, να θέτουν θέματα για τσιγκάνους και να ανταλλάσσουμε απόψεις και να ακούνε κιόλας το τι είναι τσιγκάνους, τι δεν είναι, να καταρρύπτουν κάποιους μύθους. Και καμιά φορά αναρωτιέμαι, λέω, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν μπορώ να το ζω. Και εκεί μπήκαμε στη διαδικασία και λέω, να με βάση υποτροφιών κατάφερα κι εγώ με κάποια άλλα παιδιά. Ναι. Μέλη μας να μπούμε στον Κώστα, κάτι προσωπικό. Εσύ μεγάλωσες σε σκηνή, σε αντίστοιχο. Όχι. Εγώ κατάφερα και έζησα και τον προπαπού και την προγενειά μου και από τα δύο γονείς. Ο παππούς μου, προπάπους μου, μας είπε ότι μικρασιάτες. Mm-hmm. Είναι σημαντικό αυτό να σας πω ότι όταν έγινε με τη μικρασιατική καταστροφή του 22, οι Τούρκοι τους είπαν, εσάς δεν σας πειράξουν, μείνετε εδώ. Τους Τσιγκάνους. Τσιγκάνους. Επειδή όμως οι Τσιγκάνοι είχαν ελληνική παιδεία, ελληνική συνείδηση και χριστιανή ορθόδοξη, βέβαια έχουμε και Τσιγκάνους, οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι άνθρωποι, σεβαστό είναι, κανένα θέμα. Γυρίσανε στην Ελλάδα. Αν θυμόσαστε καλά, το δείχνει και πολύ καλά η ταινία «Η πολιτική κουζίνα». Mm. Οι άνθρωποι που ήρθαν με μικρασιατική καταστροφή, δεν τους αντιμετώπισε το ελληνικό κράτος όπως έπρεπε. Τους είχαν δακτυλοδεικτούμενους και τους θεωρούσαν δευτέρας κατηγορίας. Ακόμα περισσότερο τους Τσιγκάνους. Λοιπόν, θα σας πω ένα παράδειγμα, όχι, θα σας πω ένα πράγμα και το μοιραστώ μαζί σας, γιατί το μάθα πρόσφατα. Ο αδερφός μου πήγαινε στην Τουρκία συνέχεια για εμπορικούς λόγους. Mm. Το παιδί. Σας πληροφορώ ότι βρήκε το όνομα Τσατσάνης, το σόι του παππού μου, σας το λέω και να τριχιάζω, το οποίο οι άνθρωποι έγιναν μουσουλμάνοι και παρέμειναν εκεί πέρα. Αφήσανε το βιό τους, αφήσανε τις περιουσίες τους, οι παππούδες μου, και ήρθαν εδώ πέρα. Δουλέψανε. Mm. Έτσι. Είχαν μαγαζί που λέγανε Χράμια και Κλίμια, στην ηφαίσθηση στο μοναστηράκι. Ήταν οι πρώτοι κάτοικοι της κοινότητας Αγίας Βαρβάρας. Τσιγκάνοι ήταν. Κάτοικοι. Πρώτοι κάτοικοι. Σπίτι. Κάτοικοι. Όχι, δεν ήταν σπίτι, ήταν ότι Τενεκέ Μαχαλάς. Τενεκέ Μαχαλάς, ναι. Και μετά από 10 χρόνια ασχολούμενοι με το εμπόριο, μάλιστα, όλοι είναι διοικητοί της γης. Οι περισσότεροι, το 90% ναι, της Αγίας Βαρβάρας είναι διοικητοί της γης. Είναι διοικητοί της γης, το 15% του πληθυσμού, του εκλογικού πληθυσμού, είναι ψηφοφόροι Τσιγκάνοι. Είμαστε μια πόλη με 50.000 κάτοικους, 30.000 δημότες. Έχουμε, τώρα που μιλάμε, μάλλον από το 1972, έχουμε εκπροσώπηση Τσιγκάνου Δημοτικού Συμβούλου και σήμερα που μιλάμε έχουμε τον κύριο Βασιλείου Χρήστου, πνευμονολόγος, παθολόγος, γιατρός, είναι αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής, και έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Βασιλείου και τον κύριο Νίκο Μαυρίδη, Δημοτική Σύμβουλη. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, εσύ και ο στόχος είναι να μην ξεχωρίζετε κάποια στιγμή ότι αυτή είναι η Τσιγκάνη. Όχι, δεν θέλουμε να ξεχωρίζουμε. Αλλά να ενσωματωθούν από την κοινωνία. Εγώ θέλω και ευελπιστώ, δηλαδή, και εύχομαι σε όλο τον κόσμο, που δεν μπορεί να προέρχεται, να έχει πρόσβαση στα αυτονόητα. Για τα αυτονόητα παλεύουμε ως χώρα και ως άνθρωποι. Να έχει πρόσβαση κοινωνικά αγαθά, υπηρεσίες, στη δουλειά, στέγη, εκπαίδευση, υγεία. Mm-hmm. Μπορεί να φαίνομαι οραματιστής. Θέλω οι άνθρωποι πραγματικά να είναι ευτυχισμένοι. Να υπάρχουν. Είμαστε η πιο όμορφη χώρα στον κόσμο. Μην σας πω, στην Ευρώπη, στον κόσμο. Εμείς κάνουμε τη ζωή μας δύσκολη. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Κωνσταντίνος Παϊτέρης. Ναι. Επίσης, θα ήθελα την ευκαιρία, κύριε Γιάννη, θα ήθελα πραγματικά, γιατί νιώθω υποχρεωμένος, με πολύ χαρά θέλω να το πω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα παιδιά από το Κέντρο Κοινότητας Παράδειγμα Ρωμά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ειρήνη, τον Γιάννη, τον Γιώργο, τη Στέλλα, την Αγγελική και την Ελένη. Εξαιρετικοί άνθρωποι, εξαιρετικοί επιστήμονες και κάνουν και εξαιρετική δουλειά. Χωρίς να ξεχωρίζουν κανένα, είναι σημαντικό. Mm-hmm. Μάλιστα. Και ευχαριστώ βέβαια και εσάς. Εγώ δεν έκανα που σας γνώρισα, που μου δώσατε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις, να πούμε κάποια πράγματα, να σας φανώ χρήσιμος
σε κάποια θέματα. Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Τσιγκάνων Διαμεσολαβητών και Συνεργατών, ο Ξαντίνος Παϊτέρης, ήρθε στοιχείο, είδε τους χιώτες εδώ τσιγκάνους και το όνειρό του είναι κάποια στιγμή, από ό,τι κατάλαβα, να μην τον ρωτάνε, α, είστε τσιγκάνος. Ναι, εντάξει, δεν είμαι. Κοιτάξτε να δείτε, πολλές φορές κάποια στιγμή το είπα και σε ένα συνέδριο με φοιτητές. Μάλλον όχι στο ΤΕΙ κοινωνικής εργασίας στο Γάλλο. Λέω, ακούστε να δείτε. Χαίρομαι καταρχήν ότι είμαι Έλληνας. Ναι, υπάρχει περίπτωση. Η ελληνική εκπαίδευση και η ελληνική παιδεία είναι τελείως διαφορετική η αντίληψη που έχουμε οι Έλληνες τσιγκάνοι από τους τσιγκάνους της Ευρώπης. Εμείς το 2002 συγκεντρώσαμε όλα τα σωματεία από όλη τη χώρα και είπαμε οτιδήποτε έχει σχέση με την εθνική ταυτότητα είμαστε κάθετοι και αδιαπραγμάτευτοι στο θέμα εθνικής ταυτότητας. Και αν τεθεί ποτέ το θέμα να χάσουμε μία από τις δύο ταυτότητες, του τσιγκάνου ή του Έλληνα, προτιμούμε να χάσουμε του τσιγκάνου. Και αυτή, αν θέλετε, η επιθυμή μας, κοινοποιήσαμε και προς την Ευρώπη και προς την Ελλάδα σε αρμόδια ώρα, κυρίως γιατί υπάρχει μια τάση στην Ευρώπη, λόγω των συνδικών διαβίωσης που ζουν οι άνθρωποι, υπάρχουν επίσημες πολιτικές δίωξης τσιγκάνων. Ουδέποτε το ελληνικό κράτος είχε επίσημη πολιτική δίωξη τσιγκάνων. Κάτι για το οποίο χαιρόμαστε και είπα στον Έδρο, χαίρομαι που είμαι Έλληνας, μετά τσιγκάνος, που είμαι Ευρωπαίος πολίτης και είμαι πολίτης του κόσμου. Επίσημη δίωξη έκανε μόνο ο Χίτλερ, στην ουσία, όπως έκανε και με τους Εβραίους. Κοιτάξτε, Τσιγκάνη ήταν ο δεύτερος πληθυσμός που την πλήρωσε από τον παραδοσιακό. Ναι, δυστυχώς δεν είχαμε ανάλογους ανθρώπους μέσα από την κοινότητα τότε να αναδείξουν όλο το θέμα. Τώρα γίνουν κάποιες προσπάθειες να μάθουμε κι εμείς την ιστορία, ναι. Γενικότερα και ο κόσμος να μάθει. Ανακαλύπτουμε συνέχεια νέα πράγματα, αλλά θα σας πω για η χώρα μας. Το 2012 φιλοξένησε στο Ζάπιο το δεύτερο πανευρωπαϊκό συνέδριο τσιγκάνων από την Ευρώπη. Γνώρισα τσιγκάνες από όλες τις χώρες της Ευρώπης, λίγες είπατε εσείς. Και ήρθαν και κάποιες από την Ασία κιόλας. Σας πληροφορώ, μας λέγανε οι άνθρωποι μαρτυρίες ότι εν έτη 2012 στην Τσεχία ή στη Σλοβακία τους επιτρέπουν μια φορά την εβδομάδα να πηγαίνουν στο γιατρό, στο δημόσιο νοσοκομείο. Από άλλη πόρτα πάνε οι τσιγκάνοι, από άλλη πάνε οι τσιγκάνοι, τους υποβάλλουν σε μπάνιο. Κάποιους τους κάνανε, είτε υπήρχε πολιτική να κάνουν αναγκαστική στήρωση στους τσιγκάνους. Το βλέπετε πρόσφατα, ο Όρμπαν στην Ουγγαρία δεν τους επιτρέπουν να πάνε από εδώ απέναντι στο περίπτωμα να αγοράσουν τσιγκάρα. Οτιδήποτε ενεργεία και αυτά, οι τσιγκάνοι φταίνε για όλα. Είναι ο εύκολος στόχος γιατί δεν υπάρχει μεγάλη εκπροσώπηση. Έτσι, η χώρα μας και σε συλλογικό επίπεδο εννοώ. Του Κώστα, η χώρα και η δική μου δεν έχει αυτά τα. Όχι, είμαστε μια χώρα δημοκρατική, μια χώρα του πολιτισμού που αν με παράπονο το λέω και αν καταλάβουμε από ποιους προερχόμαστε, αν καταλάβουμε τι αξία έχουμε σαν χώρα, αν καταλάβουμε ότι ο φυσικός πλούτος, ο πνευματικός πλούτος, τον χρησιμοποιήσουμε σωστά, τον αποδεχτούμε και τον χρησιμοποιήσουμε σωστά, μπορούμε, όπως κάναμε και παλαιότερα, να εκπαιδεύσουμε και άλλους λαούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ πραγματικά. Ήταν χαρά και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο σε εσάς, υγεία, στην οικογένειά σας, στους συνεργάτες σας και στην εφημερίδα σας και στο κανάλι σας. Ευχαριστώ.